Κυρία Υπουργέ, το περασμένο Νοέμβρη είχαμε σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Δυτική Κρήτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, μεταξύ άλλων στο κτίριο του Γενικού Λυκείου και του Επαλκισάμου, και κρίθηκαν ακατάλληλα, ανεστάλλη λειτουργία τους, ύστερα από αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών της κτηριακές υποδομές ΑΕ. Έκτοτε η κατάσταση έχει ως εξής. Πρώτον, οι μαθητές των δύο σχολείων αναγκαστικά μεταφέρθηκαν σε γυμνάσια της περιοχής και στις εγκαταστάσεις του κέντρου εκπαίδευσης στον Ταυρονίτη για τα εργαστήρια του Επαλκισάμου, παρακολουθώντας τα μαθήματά τους από γευματινή βάρδια, με όποιες επιπτώσεις είχε αυτό στη διατάραξη της σχολικής διαδικασίας και τον προγραμματισμό, στη ζωή των μαθητών και των οικογενειών τους, στη ψυχολογία των μαθητών και στη σωστή προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και τα φροντιστηριακά μαθήματα που διοργανώθηκαν. Περιφέρεια και Δήμος, σε ομόφωνες αποφάσεις τους, θεωρούν ότι η προσωρινή λύση της συστέγασής τους με τα δύο γυμνάσια και τη λειτουργία τους σε απογευματινό ωράριο προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες και ντόμινο προβλημάτων σε βάρος των μαθητών. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι οι μαθητές υπέστησαν διπλή ταλαιπωρία. Αφενός λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι μαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που είχε ως αποτέλεσμα να ενταθεί περαιτέρω το άγχος και η ανασφάλειά τους, και αφετέρου λόγω της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων. Η ταλαιπωρία αυτών των μαθητών ξεκίνησε εδώ και 3,5 μήνες πριν. Δεύτερον, οι κτηριακές υποδομές, ως όφιλε, προχώρησε με κατεπίγουσες διαδικασίες στην προμήθεια των προκάτων αιθουσών και ανέλαβε την υποχρέωση της τοποθέτησής του σε έτοιμο διαμορφωμένο χώρο. Οι μεν εργασίες διαμόρφωσης των χώρων που έχουν επιλεγεί για την εγκατάσταση αυτών των αιθουσών είναι κατά το ίμιση έτοιμες, μόνο για το ΓΕΛ, εκκρεμούν οι εργασίες του ΕΠΑΛ. Η δε δημοπράτηση για την προμήθεια των 28 προκατασκευασμένων αιθουσών ολοκληρώθηκε τέλη του Γενάρη του 2020. Παρόλα αυτά, οι κτηριακές υποδομές με έγγραφο της 30 Τετάρτου 2020, το οποίο θα το καταθέσω στα πρακτικά, επισημαίνει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της προμήθειας αιθουσών λόγω άσκησης προσφυγής εκ μέρους του δεύτερου μειοδότη κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ, με αποτέλεσμα την αναστολή ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Δικαστική απόφαση, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ακόμα, ήταν κλειστά τα δικαστήρια. Μπαίνουμε Ιούνιο και 1η Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία. Και τρίτον, εκτός της καθυστέρησης προμήθειας των αιθουσών, υπάρχουν πλέον και νέα δεδομένα. Αυτές οι 28 προκάτε αιθουσές, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να συνιστά μόνιμη λύση για τη στέγαση των μαθητών, δεν εξασφαλίζουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ασφάλεια λειτουργία τους λόγω της πανδημίας. Είτε στο ερώτημα, και τα αναγκαία μέτρα πρόληψης. Σας ρωτάμε λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, δώστε μας λίγο την ανοχή. Εδώ μιλήσαμε. Εντάξει, ναι, τριπλές αλλά... και τριπλές. Εντάξει, δεν έχεις παράπονο, Μανώλη, σε προσέχω. Όχι, όχι, δεν έχω παράπονο, δεν υπάρχει. Εντάξει, μπες στο ερώτημα. Κλείνω όμως με τα ερωτήματα. Ως προς το πρώτο θέμα, για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι μαθητές, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε με άμεση νομοθετική παρέμβαση να υπάρξουν ευεργητικές διατάξεις, δηλαδή επιπλέον μοριοδότηση, για τους μαθητές των δύο λυκείων που θα συμμετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις? Δύο. Ως προς το δεύτερο, για την καθυστέρηση της προμήθειας αιθουσών, να υπάρξει άμεση επιτάχυση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παράδοση των αιθουσών για τη στέγαση των δύο σχολείων από το Σεπτέμβρη, με σαφές χρονοδιάγραμμα, καθώς επίσης με κατεπίγουσες διαδικασίες να εξασφαλιστούν επιπλέον αίθουσες ίσο με τον αριθμό, με βάση τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας, άρα και αντίστοιχη διαμόρφωση των χώρων τοποθέτησης. Και τέλος, να εξασφαλιστεί επαρκή χρηματοδότηση κρατική για νέα σχολεία που θα ανταποκρίνονται σε σύγχρονες αντισεισμικές διαγραφές. Ελάτε, κυρία. Για να σταματήσει αυτό το έσχος των κοντέινερ και της διπλοβάρδιας που υπάρχει. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, κύριοι βουλευτές, πράγματι ο σεισμός της 27ης Νοεμβρίου και όλα τα επακόλουθα προβλήματα, γιατί μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ήταν και ξαφνικές, απρόσμενες, εξαιρετικά προβληματικές για τα παιδιά και βέβαια για όλη την τοπική κοινότητα. Πρέπει να σας πω ότι έγινε εντατική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με πρωτόγνωρη ταχύτητα, και ελάτε να δούμε γιατί το διατείνουμε αυτό σήμερα. Λοιπόν, είχαμε το ζήτημα
του σεισμού, όπως είπα, την 27η Νοεμβρίου. Και βέβαια το ιδανικό, γιατί όταν μιλάμε για παιδιά και για σχολείο και για παιδεία, είναι πράγματι η ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήματος. Ποιος θα μπορεί ούτως ή άλλως να διαφωνήσει σε αυτό το πράγμα. Επίσης όμως, σε αντίστοιχη με το ευταίο, πάντα υπάρχει και το εφικτό, ή το υλοποιήσιμο και το ρεαλιστικό. Αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβάνεστε όλοι βέβαια ότι η ανέγερση ενός σχολικού συγκρατήματος απαιτεί χρόνο. Χρόνος ο οποίος ξέρουμε ότι συνήθως είναι έτη. Από την άλλη όμως, εγώ θα ήθελα σήμερα να δώσω τις πράξεις, τις δράσεις οι οποίες έγιναν λίγες μέρες μόνο μετά από το σεισμό. Συγκεκριμένα 5 Δωδεκάτου, 8 μέρες μόνο μετά το σεισμό και μετά από την κοινοποίηση του αιτήματος από το Δήμο, στο Υπουργείο Παιδείας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στους χώρους του Υπουργείου για την επίλυση του κτηριακού προβλήματος έγασης των σχολικών μονάδων και του Γενικού Λυκείου, αλλά και του Επαγγελματικού της Κισάμου. Σε μόνιμη βάση, αλλά συγχρόνως και για μια λύση γέφυρα για τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς, για την προσωρινή λύση του ζητήματος της στέγασης. Παρόντος ήταν οι φορείς του Δήμου Κισάμου, εκπρόσωποι της ΚΤΥΠ, ο κύριος Διγαλάκης και εγώ. Σε συνέχεια της συγκεκριμένης σύσκεψης, παρασχέθηκε μάλιστα και τεχνική υποστήριξη με σειρά εγγράφων προς το Δήμο Κισάμου, προκειμένου να υλοποιηθούν σειρά ενεργειών και συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές οι ενέργειες, να διαλογηθεί η κατεπήγουσα ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών να συνηγορήσουν εγγράφως προς την ΚΤΥΠ για την ανάγκη αυτή, προκειμένου να δικαιολογηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2Γ του άρθρου 32 του νόμου 4412, οπότε η ΚΤΥΠ να μπορεί να προμηθεύσει και να παραδέσει τις συγκεκριμένες αίθουσες. Συγχρόνως να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αιθουσών που χρειάζονται από το Δήμο σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας. Να κατασκευαστούν οι απαραίτητες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω στις οποίες θα εγκατασταθούν οι οικίσκοι. Επιπλέον, στις 30 Δωδεκάτου δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντιλαμβανόμαστε την ταχύτητα έτσι των χρόνων. Η διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση 27 προκατασκευασμένων αιθουσών, 12 το Γενικό Λύκειο και οι υπόλοιπες 15 για το ΕΠΑΛ, για την κάλυψη των προσωρινής στέγασης των μαθητών των σχολείων. Και υπήρχε μάλιστα και ειδική μέρημνα μέσω δωρεάς από την Τέρνα για την προμήθεια των τουαλετών. Στο διάστημα το οποίο μεσολάβησε, το αναφέρετε, υποβλήθηκε ένσταση από το δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού, προκήρυξε η ΚΤΥΠ, και η οποία εξετάστηκε από την αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Η απόφαση της αρχής εξεδόθη 23ου, δικαίωσε την ΚΤΥΠ, όμως η προσφεύγουσα εταιρεία προσέφυγε και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και ορίστηκε δικάσιμος για 29/5, δηλαδή σε κάποιες μέρες, σε λίγες μέρες από τώρα, σε μία εβδομάδα. Τέλος, ο Δήμος Κισάμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν οι αίθουσες, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση του χώρου. Δήμος και Περιφέρεια έχουν προχωρήσει σε υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια. Και όπως μας πληροφορεί ο Δήμος, το αναφέρεται και πριν, από το έγγραφο το οποίο λάβαμε 19/5, όλα αυτά προφανώς μπορούν να κατατεθούν και στα πρακτικά της Βουλής, έχουν ήδη ξεκινήσει και διαμορφώνονται ο χώρος που θα τοποθετηθούν οι αίθουσες στο Γέλι, στον προαύριο χώρο. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία, κυρία Υπουργέ. Μάλιστα, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, εντάξει, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται με την τοποθέτησή σας τα όσα ανέφερα στην πρωτολογία μου. Δεν έχω κανένα λόγο ούτε να διαφωνήσω ούτε να διαψεύσω αυτά. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι κακό. Απλώς είμαστε σε μια άλλη φάση τώρα. Δηλαδή χρειάζεται κάτι άλλο. Δηλαδή έχει περάσει ο χρόνος. Έχει κολλήσει η υπόθεση, πώς το λένε. Έχει κολλήσει με ποια έννοια. Ότι αφενός καθυστερεί και η διαμόρφωση του χώρου, του ΕΠΑΛ, καθυστερεί η προμήθεια λόγω της ένστασης που έχει υποβάλει ο δεύτερος μειοδότης. Μπαίνουμε Ιούνιο, μετά από 2-3 μήνες είναι ο Σεπτέμβριος. Έχουμε την πανδημία που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή, αναθεώρηση όλων των δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα και υγιεινής και προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτά πρέπει εσείς να λάβετε υπόψη σας. Και πρέπει να τρέξετε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, κατά την άποψή μας, προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα. Βέβαια,
Και εμείς έγκαιρα, όπως λέτε και εσείς, και εμείς από το Γενάρη, με αφορμή τα προβλήματα που προέκυψαν με το σεισμό και άλλα χρόνια προβλήματα, καταθέσαμε σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο σας για πάρα πολλά σχόλια, όχι μόνο για την Κίσαμο, για το Βάμο, για τη Νέα Κηδονία, για τα Σφακιά, για τη Δραπανιά, Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας κτλ. Πάρα πολλά, να μην τα παριθμίσω. Δεν δώσατε όμως απάντηση ως Υπουργείο. Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υποδομών. Και εντάξει, ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, το Υπουργείο Εσωτερικών λένε, είπε για οι Δήμοι. Δώσαμε χρήματα, λέει, στους Δήμους. Οι Δήμοι λένε, είναι λίγα τα χρήματα που πήραμε, δεν μπορούμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, από τον Άννα στον Καϊάφα. Και τελικά κάπου χάνεται το παιδί με αυτή την ιστορία. Έτσι. Θα θέλαμε όντως να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις για το σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν τα σχολεία, όχι μόνο της Δυτικής Κρήτης, όλης της Κρήτης. Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια ένταση σεισμικότητας στην Κρήτη που φτάνει μέχρι και τους 7 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Δηλαδή υπάρχει η περίπτωση να έχουμε το μοιραίο. Το απευχόμαστε βέβαια. Αλλά πρέπει να επιταχυνθούν οι προσεισμικοί έλεγχοι με βάση τις προδιαγραφές που υπάρχουν, που είναι ανεπαρκείς βέβαια, αλλά πρέπει να γίνουν. Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα, σας καλούμε να πάρετε πολύ συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, να ξεπλοκαριστεί δηλαδή η διαδικασία προμήθειας των προκάτεθουσών, να υπάρξει η κρατική χρηματοδότηση έτσι ώστε να τρέξει το νέο, τα νέα σχολεία, τα νέα κτίρια δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ότι από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα απλώς κάνατε τη σύσκεψη και από τότε μέχρι σήμερα τι, στη διαβούλευση είναι δηλαδή, τι. Πρέπει να μας πείτε ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε μέχρι και σήμερα για το νέο κτίριο. Και τέλος, θα ήθελα έτσι να δώσω μια έμφαση στο θέμα της μοριοδότησης των παιδιών. Δεν είπατε κάτι στην πρωτολογία, υποθέτω θα πείτε στη δευτερολογία, αλλά είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Δηλαδή μετά το σεισμό, Νοέμβρη του 19, ήρθε ο κορονοϊός. Δηλαδή στην ουσία πήγε χαμένη όλη χρονιά. Εκτός προγραμματισμού τα παιδιά, μία ψυχολογική επιβάρυνση είχαν. Έχει υπάρξει ανάλογη μεταχείριση σε άλλες περιπτώσεις, στην Κεφαλονιά, στη Λέσβο, στη Χίο, στα Ψαρά, στις Συνούσες. Άσε τώρα, Μανώλη, λοιπόν, τα Ψαρά και τις Συνούσες, μείνουμε στην Κίσαμο. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Έλα. Αυτό λοιπόν που ζητάνε 400 μαθητές και οι γονείς είναι το αυτονόητο. Δηλαδή να ενταχθούν σε καθεστώς μοριοδότησης όλοι οι μαθητές της Κίσαμο που δίνουν τις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ωραία.